Καλά πιστεύετε στην νέα γενιά ηθοποιών? Ναι, βέβαια. Έχουμε πάρα πολύ ωραίους ηθοποιούς. Πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Παρότι είναι δύσκολα όλα, ωστόσο έχουμε πολύ καλούς ηθοποιούς και πολύ καλό θέατρο. Έχουν όμως την παγίδα του φαίνεστε? Ναι, βεβαίως. Πολλές φορές. Mm. Πολλές φορές. Μα είναι ανθρώπινο, βαθιά ανθρώπινο κι αυτό. Θεωρούν ότι η τηλεόραση θα τους κάνει ηθοποιούς? Αυτό δεν είναι λάθος? Δεν νομίζω ότι η τηλεόραση μπορεί να κάνει τον ηθοποιό. Τον ηθοποιό τον κάνει η γνώση, η μόρφωση, η παιδεία, το ταλέντο καταρχήν. Τηλεόραση σας λείπει? Όχι. Μ' αρέσει να βλέπω θέατρο, να βλέπω τους συναδέλφους μου. Mm-hmm. Και στην τηλεόραση, όταν είναι πάρα πολύ καλό κάτι, μ' αρέσει να το βλέπω. Δεν ζηλεύω εκείνη την ώρα. Ή ζηλεύω μέσα σε κάποιο πλαίσιο. Αχ, να έκανα κι εγώ τόσο ωραία πράγματα που κάνουν κι αυτοί. Αυτό. Σας έχουν προτείνει η τηλεόραση ξανά? Ναι, κάτι, αλλά δεν ήθελα. Γιατί? Δεν ήθελα. Γιατί δεν μ' άρεσε το όλο πράγμα, γι' αυτό. Δεν ήταν κάτι που επιζητούσα. Κοιτάξτε, όταν είμαστε νέοι, κάνουμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο αυτά που θέλουμε, για να βρισκόμαστε μέσα στον χώρο και να πηγαίνουμε πιο μπροστά. Μπαίνετε στη διαδικασία να δείτε παλιές ελληνικές ταινίες που παίζατε ή σειρές? Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια τις βλέπω. Παλιότερα δεν τις έβλεπα. Γιατί? Δεν ξέρω. Κακώς. Ζωνομπάριζα λιγάκι. Υπάρχει τώρα και το YouTube. Βλέποντας τον εαυτό. Α, δεν βλέπω εγώ τέτοια. Ναι, δεν το ξέρω. Όχι, είμαι μεγάλη γι' αυτό. Δεν έχετε δει ποτέ τον εαυτό σας έτσι από περιέργεια να δείτε πώς ήσασταν στο ρετυρέ? Ναι, πώς. Πότε τα βάζει η τηλεόραση. Ναι, και μπορώ και έχω χρόνο. Κάθομαι και βλέπω. Α, λέω εντάξει. Και... θα μπορούσα να το κάνω καλύτερα. Πολυκατοικία αυτή υπάρχει ακόμα? Ναι, γιατί ήταν κοντά στο Γιάννη του Βελιανίδη το σπίτι. Εσείς είχατε φανταστεί κάτι άλλο τον εαυτό σας πέρα από ηθοποιό? Α, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, αλλά έτσι από μικρή πήγαινα στο θέατρο. Με πήγαινε η οικογένειά μου, ο πατέρας μου, έβλεπα τους πάντες. Όλα αυτά με πήγαν προς τα εκεί, χωρίς να το σκεφτώ. Ήσασταν, νιώθετε, ένας άνθρωπος που ήσασταν πολύ κλειστός σαν χαρακτήρας, ότι δεν το είχατε με όλο αυτό το φαίνεστε? Ότι δεν σας κολούσε αυτός ο χώρος πολύ? Όχι. Δηλαδή η δημοσιότητα. Αυτό. Καλά, η δημοσιότητα δεν μου αρέσει και πολύ. Ίσως γιατί εγώ δεν είμαι στάρ. Ίσως αν ένιωθα στάρ μπορεί να ήμουν μέσα στα πράγματα, αλλιώτικα. Πώς αντιδρούσατε όταν σας αναγνώριζα για πρώτη φορά στον δρόμο? Φαντάζομαι ότι... Α, πολύ ωραία. Ναι, ναι, και τώρα. Μιλάω με τον κόσμο. Ω, με γνωρίζουνε. Και μιλάω με τον κόσμο, μιλάμε για τα παλιά, μιλάμε για τώρα, τι γίνεται. Εφόλης της ύλης, όχι μόνο για το θέατρο. Δεν ξέρω αν διαβάζετε και κάποια πράγματα που γράφονται για εσάς. Είχα γραφτεί σε μια εφημερίδα. Όχι, δεν με ενδιαφέρουν. Οι φυλάδες δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Και οι άνθρωποι που τα δίνουν δεν με ενδιαφέρουν και δεν τους ξέρω καν. Ποιοι είναι, τι κάνουν, δεν με αφορούν κιόλας. Μάστε. Τι γλυκιά. Γλυκιά. Τι ηρεμία. Σε αυτούς αναφέρεται στο τέλος. Καταγγελία για το... το δημοσίευμα. Για το... ναι. Δηλαδή, επειδή δεν απάντησε συγκεκριμένα αυτό. Και καλά έκανε και... η Μαρία Κοκολάκη δεν έκανε και συγκεκριμένη ερώτηση, γιατί η γυναίκα προφανώς δεν ήθελε να... Ναι, έγινε όμως θέμα. Υπήρξαν καταγγελίες από γείτονές της ότι...